Καλησπέρα και από μένα. Θα κοιτάξω, θα προσπαθήσω να είμαι ιδιαίτερα επιγραμματική και πραγματικά θα επαναλάβω έτσι το κάλεσμα του γραφείου μας να διαβάσει προσεκτικά τις θέσεις, που πραγματικά η κάθε λέξη έχει μπει με ιδιαίτερη προσοχή και έχει ιδιαίτερη σημασία. Θα αναφερθώ στα ειδικότερα ζητήματα προστασίας των ασυνόδευτων παιδιών και εδώ να πω καταρχήν, όπως είπε και ο κύριος Τσαρμπόπουλος, ο κύριος Μάστακας, είναι πολύ, υπάρχει σύνδεσμος μεταξύ μεταναστευτικού και ασύλου, οπότε ειδικά στα απροστάτευτα παιδιά, στα ασυνόδευτα παιδιά, συγγνώμη, θα πρέπει να δούμε, να δει η ελληνική πολιτεία πέρα από τη διαδικασία ασύλου πώς θα κατοχυρώσει την προστασία του κάθε παιδιού, καταρχήν ως παιδί, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Στην Ελλάδα έχουμε ένα πλαίσιο προστασίας για τα παιδιά, το οποίο είναι σίγουρα ανεπαρκές. Στις θέσεις μας περιγράφονται οι ανεπάρκειες, ειδικά για τα ασυνόδευτα παιδιά, τα λοδαπά παιδιά που έρχονται χωρίς τους γονείς και άλλο συγγενή υπεύθυνο, τέλος πάντων, για τη φροντίδα τους στη χώρα μας. Τα προβλήματα αρχίζουν από τον εντοπισμό των παιδιών, από την ορθή καταγραφή τους. Έχουμε προβλήματα στον προσδιορισμό της ηλικίας και προχωράμε προς τις δομές φιλοξενίας και την έλλειψη δομών. Δεν υπάρχει μηχανισμός καθορισμού του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, μια θεμελιώδης αρχή, η οποία αποτυπώνεται σε όλα τα νομοθετικά κείμενα και της ελληνικής νομοθεσίας και της ευρωπαϊκής και της διεθνούς. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Επίσης, ακόμα και τα παιδιά τα οποία φιλοξενούνται στο κέντρο, όσα καταφέρουν στα κέντρα φιλοξενίας να παραπεμφθούν και να φιλοξενηθούν, παρατηρείται το φαινόμενο να φεύγουν. Και αυτό συμβαίνει διότι υπάρχουν αρκετές ανεπάρκειες και δεν μπορούν οι δομές να καλύψουν όλες τις ανάγκες τους. Πολύ συχνά οφείλεται σε αδυναμία, σε έλλειψη πόρων, σε έλλειψη κατάρτισης. Χρειάζεται να γίνει μια ιδιαίτερη προσπάθεια και στις δομές για τη θεσμοθετημένη οργανωμένη λειτουργία των δομών, αλλά και από την ελληνική πολιτεία, ώστε να πλαισιώσει αυτές τις δομές και τα παιδιά να μπορούν πραγματικά να έχουν προστασία και να παραμένουν στις δομές. Τώρα, για το θέμα της Επιτροπίας, μόλις υπάρχει εντοπιστεί ένα συνόδευτο παιδί, όλοι ξέρουμε ότι ενημερώνεται ο εισαγγελέας, ο οποίος ενεργεί ως προσωρινός επίτροπος. Το ζήτημα που έχουμε είναι ότι οι εισαγγελείς δεν μπορούν να ασκήσουν αποτελεσματικά το έργο τους και εκεί πραγματικά χρειάζεται να δούμε το πλαίσιο προστασίας, το θεσμικό πλαίσιο της Επιτροπίας και να δούμε πώς θα προχωρήσει και πώς θα ενισχυθεί και νομοθετικά και πρακτικά, έτσι ώστε πραγματικά τα παιδιά, τα δικαιώματα των παιδιών να προστατεύονται. Οι προτάσεις μας αναφέρονται σε όλους αυτούς τους τομείς, από τον εντοπισμό, την ορθή καταγραφή των παιδιών, την υιοθέτηση αξιόπιστης διαδικασίας, προσδιορισμού της ηλικίας. Σημαντικό είναι να ξεκινήσει η συσταθήσα ομάδα εργασίας με πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που έχει ξεκινήσει έτσι ώστε να μπορέσουν να διαμορφωθούν συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση πάλι πρακτικά και νομοθετικά του θεσμού της Επιτροπίας. Είναι σημαντικό να υπάρξει ένα μητρό, ένα πρωτόκολλο, να δημιουργηθεί ίσως στο πλαίσιο του Μητρώου Παιδικής Προστασίας που προχωρά τώρα το ΕΚΑ για τα παιδιά τα ασυνόδευτα, μέσα σε όλα τα παιδιά θύματα και τα παιδιά που είναι σε κίνδυνο, έτσι ώστε πραγματικά να μπορούν να περιλαμβάνονται και να αποτυπωθούν όλες οι διαδικασίες για την προστασία των παιδιών και ο καθορισμός του βέλτιστου συμφέροντος και όλα τα βήματα και ένα χρονοδιάγραμμα τι πρέπει να γίνει ουσιαστικά για κάθε παιδί. Τα κέντρα υποδοχής, όπως υπόθηκε, θα πρέπει να αυξηθούν. Πρόσβαση των παιδιών σε κάθε περίπτωση όλων των παιδιών στην εκπαίδευση, με διευκόλυνση και δημιουργία τάξεων υποδοχής κοντά στα κέντρα φιλοξενίας πρώτα απ' όλα και γενικότερα στη χώρα. Και επίσης προτείνουμε να υπάρξει ένας συντονιστικός φορέας προκειμένου να αξιολογεί την υπάρχουσα κατάσταση και να προχωρά παραπέρα, να συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς και να μπορεί να εισηγείται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των παιδιών. Αυτό περιληπτικά μια έτσι εικόνα για το ζήτημα των ασυνόδευτων παιδιών στη χώρα μας και τα μέτρα που απαιτούνται. Στη συνέχεια θα προχωρήσω σε ένα άλλο κομμάτι, το κομμάτι της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Εδώ μιλάμε για το κατά κάποιο τρόπο τελευταίο στάδιο, αφού έχουμε περάσει από τη διαδικασία ασύλου, από την πρώτη υποδοχή, διαδικασία ασύλου, υποδοχή και έχουμε φτάσει πλέον σε ανθρώπους που έχει αναγνωριστεί το καθεστώς, έχει αναγνωριστεί προσφυγική ιδιότητα, επικουρική προστασία. Οπότε πλέον είναι μια νέα πρόκληση για την πολιτεία και ανάγκη για λήψη μέτρων και ανάγκη για ενταξιακή πολιτική.
Αυτή τη στιγμή παρατηρούμε και το βλέπουμε και με την οικονομική κρίση να επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο ότι πρόσφυγες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, συχνά μετά την αναγνώρισή τους παραμένουν άποροι, άστεγοι, ανεργοί και πολλές φορές βιώνουν πάρα πολύ δύσκολα, δεν μπορούν να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή. Αυτό είναι που θέλουμε, αυτό που ζητούμε είναι να έχουν την αυτάρκεια και να μπορούν να ζήσουν και να προσφέρουν στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας και του τόπου. Οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα σήμερα. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση και στον τελευταίο νόμο του 2012, έναν από τους μνημονιακούς, όπου με τις πρόσθετες προϋποθέσεις που έχει θέσει νόμιμης διαμονής 20 ετίας, παράδειγμα, στη χώρα, πλήττονται ιδιαίτερα ευάλωτες κατηγορίες προσφύγων, όπως οι ηλικιωμένοι, παράδειγμα, οπότε πλέον στερούνται την σύνταξη του ΟΓΑ ως ανασφάλιστη άπορη και δεν υπάρχουν εναλλακτικά μέτρα. Οπότε αυτό που πρέπει πάρα πολύ να δει η πολιτεία είναι ότι ο προσφυγικός πληθυσμός, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες είναι εδώ, θα παραμείνουν εδώ, είναι αναγνωρισμένοι με δικαιώματα και πρέπει να τους στηρίξει προκειμένου να είναι ισότιμοι πολίτες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν μια σειρά προβλημάτων στην διαδικασία οικογενειακής επανένωσης. Έχουμε χωρισμένες οικογένειες επί σειρά ετών λόγω χρονοφόρων διαδικασιών. Έχουμε προβλήματα στην έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων. Και επίσης το τελευταίο που θέλω να υποθεί είναι σε σχέση με την πολιτογράφηση, που είναι το καταληκτικό στάδιο της ένταξης. Εδώ έχουμε ακόμα το νόμο σε ισχύ, το 3838 του 2010, όπου πραγματικά είναι σύμφωνα με το πνεύμα και τα διεθνή πρότυπα και τα ευρωπαϊκά. Στη διαδικασία της πολιτογράφησης πραγματικά διευκολύνει και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται και δημοσιονομικά βάρη. Είναι ένας νόμος ο οποίος διευκολύνει τους πρόσφυγες στη συγκεκριμένη διαδικασία. Επίσης, σε σχέση με τις νέες διατάξεις για τα παιδιά των προσφύγων και των δικαιούχων επικουρικής προστασίας που έχουν γεννηθεί στη χώρα ή έχουν φοιτήσει επί 6 χρόνια στη χώρα, αυτό που θέλει το γραφείο μας να επισημάνει είναι την ιδιαιτερότητα της κατηγορίας τους, την ιδιαιτερότητα των παιδιών των προσφύγων, ότι δεν απολαμβάνουν σε κάθε περίπτωση την προστασία της χώρας τους, οπότε υπάρχει ανάγκη, ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη, να υποστηριχθεί η ένταξη και η πολιτογράφηση ή η αποκτήση της ελληνικής ηθαγένειας. Τέλος, είναι σημαντικό να υποθεί ότι έχουμε την οδηγία η οποία για το καθεστώς του επιμακρών διαμένοντος. Έχει διευρυνθεί με την οδηγία 2011-51 το πεδίο εφαρμογής της και στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση στην ελληνική ένωμη τάξη της οδηγίας αυτής, με διατάξεις που θα διευκολύνει τους πρόσφυγες να αποκτήσουν αυτό το καθεστώς, έτσι, το οποίο είναι ένα επιπλέον σημαντικό μέτρο για την ένταξή τους στην ελληνική πολιτεία. Ευχαριστώ πολύ.